Ανακοινώθηκε την Παρασκευή η υπογραφή σύμβασης 16 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Γαλλίας για την προμήθεια 80 μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Η Dassault Aviation, κατασκευαστής των Rafale, ανακοίνωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αγόρασαν την αναβαθμισμένη έκδοση F4 του μαχητικού αεροσκάφους πολλαπλών ρόλων, γεγονός που καθιστά την πολεμική αεροπορία των Εμμυράτων την πρώτη που θα χρησιμοποιήσει το Rafale F4 εκτός Γαλλίας. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο εξαγωγής όπλων της χώρας. Εν μέσω του διήμερου ταξιδιού του στον Περσικό Κόλπο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έκανε την πρώτη του στάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπέγραψε τη συμφωνία για την πώληση των αεροσκαφών στο Αραβικό κράτος. Η Γαλλία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από το 2009 λειτουργεί γαλλική ναυτική βάση στο Port Zayed του Αμπού Ντάμπι, ενώ γαλλικά μαχητικά και προσωπικό σταθμεύουν επίσης στην αεροπορική βάση Αλντάφρα, μια τεράστια στρατιωτική βάση έξω από την πόλη του Αμπού Ντάμπι, η οποία στεγάζει επίσης αρκετές χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault Aviation, Eric Trappier, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια γαλλική επιτυχία και εξαιρετικά νέα για τη Γαλλία και την αεροναυπηγική βιομηχανία της. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.